τους ετοιμάζει ο κύριος Γερμάνο, έτσι βλέπω. Τους γαμάνε, Νίκο, τους πάνε για πέταμα, για τέλειωμα. Τους πάνε για τέλειωμα. Δεν καταλαβαίνω, πρωτοτέρες, περιμένουμε. 32 υποθέσεις που εκκρεμούν, ποινικές. Το είδες. Για αυτούς. Ναι, 32 φακέλους από ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν. Θα τους σκίσει, θα τους σκίσει. Ήρθε η ώρα τους. Όλοι ξεψαρώσανε. Η έπαρση και η αλαζονία δημιουργεί ύβρι. Τελείωσε. Τρομερή έπαρση, τρομερή έπαρση. Α, τα ζώα. Και επειδή ο λαός είναι λαοδίκος, τώρα θα τους παρατήσει, άμα δει ότι δημιουργείται αυτή η πορεία. Τίποτα, όπως το λέω, λέω Πρωτεντέρης, όμως πρόσεξα. Λέω Πρωτεντέρης, που είναι άνθρωπος κλειδί και συστημικός. Περιμένουμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν εννοεί ότι αυτό που λέω από ένας απλός δημοσιογράφος, αν ο κόσμος πλέον θα αντιδράσει. Όχι. Εννοεί, είναι σαν να απευθύνει ερώτηση και τώρα τι θα κάνετε εσείς οι υπέρ δημοσκοπήσεων. Δεν μπορεί νομίζω να τους κρατήσετε επίπεδα. Δηλαδή, ακόμα κι αν παίρνουν το ίδιο ποσοστό. Δεν θα το κάνουν, θα τους κατεβάσουν 2-3 μονάδες για να ξεκινήσει η καταγγείλα. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η τακτική. Είναι η τακτική που τους ανέβασε. Ήταν στο 2 και τους δείχναν 4, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε. Ναι. Και παρέτησαν τον κόσμο. Έτσι, ακριβώς. Τώρα θα δείξει η καταγγείλα. Βέβαια, πολύ πονηρό. Ναι, έτσι λειτουργεί η στατιστική. Ρε. Έτσι είναι, παίξαν συστημικό ρόλο. Ρε. Γιατί ο Σαμαράς όταν βγαίνει στην Ευρώπη και λέει δώστε μας λεφτά γιατί αλλιώς θα χάσει το παιχνίδι, ανεβαίνουν τα άκρα. Ναι. Ποιος είναι ο ποιος υποστηρίζει να κερδίζουν από ό,τι είσαι. Θα χώσουν τον Κράτμαν στη στενή. Μπα, δεν νομίζω. Αποποιείται τα πάντα αυτός. Ναι, αλλά άμα πάει ο νόμος για κλιματική οργάνωση, φίλε, θα μπουν καμιά δεκαετία άτομα μέσα, να πούμε. Εντάξει, αυτό είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Αλλά δεν νομίζω ότι γι' αυτό θα κάνει τόσες πίπες ώστε να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Τι βλέπεις. Θα κάνει απαραίτητες πίπες. Γι' αυτό να είναι που τον δολοφόνο, ρε. Πουνιά, έμαθες το παρελθόν του. Πασοκτζής. Όχι, ακροαριστερός. Ήταν μέχρι. Έλα, ρε μάκα. Δηλωμένος αναρχικός, αναρχοαριστερός και τέτοια. Έλα, ρε, τα σκουπίδια. Το ξέρανε και πιο πριν. Και μάλιστα το έκανε αποκάλυψη χθες στο Sky, στη τηλεόραση. Στο Δελτίο Ειδήσεων, στον Ευαγγελάτο, ένας δημοσιογράφος. Και έχουμε λέει και αυτό. Και μένουν κόκαλο όλοι. Λέει, ανήκε στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά, λέει. Κόκουσε, φίλα. Μίλαν όλοι. Έκαψε ένας εχθρός τους. Ένας εξαγορασμένος εχθρός τους, ένας προδότης. Ναι, τώρα θα αρχίσει να λέει, άλλος ήταν προδότης. Αλλά προδότης και προδότης. Γι' αυτό μαχαίρωνε, φίλε. Γι' αυτό μαχαίρωνε, καταλάβες. Είχε και το στημένος ήταν. Η γυναίκα του δούλευε, καθάρισε τα γραφεία της Νίκαιας. Αυτός είχε στο κηλικείο στα γραφεία κάπου στον Πειραιά και τέτοια πράγματα. Δεν ήταν κανένας δεύτερος. Θα βγάλαν όλα τους πάνε για σκίσιμο, φίλε, άμα θα κάνει τον ομοδένδια σε την κλιματική οργάνωση. Οπότε από τους πάγκους που σπάγανε μέχρι οτιδήποτε τσακωμό έχουν κάνει, εμπίπτει να πούμε στη λογική μιας οργάνωσης η οποία σκότωσε. Κατάλαβες. Έχουν θέμα, φίλε. Είναι καλό γαμίς αυτό που τους πάνε. Τους έχουν σκίσει πάντως, έτσι. Δεν γλιτώνουνε. Τους πάνε για τέλειωμα. Δεν είναι. Βρήκανε τώρα, τους δώσαν το καλύτερο χερούλι, δώσανε με αυτή τη μαλακή. Ναι, το καλύτερο, φίλε, δεν τους αφήσουνε. Έχουν ξεψαρώσει, θυμάσαι τι είπε, είδα εγώ κάτι που μου έκανε εντύπωση. Είπε ένας του Πασόκ, λέει, είδατε τώρα λέει, που πήγαμε στα γραφεία τους, λέει, που δεν βγήκε κανείς από τους ψηφοφόρους τους να κάνει μαγείρες. Ναι. Άρα αυτή είναι θρασίδηλη, μόλις τους πάσεις λίγο το τζαμπουκά τελειώσανε. Ποια σκέψου, τι είπε. Ναι, το λογικό είπα. Από τη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και ο Κατέλης έχει κρυφτεί στο υπόγειο, δεν έχει. Άμα το κάνανε σε γραφεία του Google, του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε τις πουτάνες. Πάνταν όλοι μπροστά στα γραφεία, θα παίζανε ξύλο, θα σκούζανε, θα ουρλιάζανε τέλος πάντων. Ναι, θα κάνανε τίποτα. Τίποτα. Αυτό είναι το πιο ωραίο το οποίο άλλοι είπε, λέει, είναι μια κλιματική οργάνωση, η οποία έχει λαϊκή απήχηση και πολιτική εκπροσώπηση, άρα και χρήματα. Λέει την εθνική μαφία στην Ιταλία. Εντάξει, λέει αστεία ο παραλληλισμός, αλλά η ουσία ποια είναι. Δεν έχουν διασύνδεση άλλοι. Κάποιοι ψηφίζουν επειδή έχουν τα λεφτά να κάνουν θέατρο. Να ταΐζουν, να κάνουν τα ηλίκια τέτοια. Κατάλαβες. Δεν έχουν τίποτα άλλο.
Ναι, μωρέ, τα έδειξε. Δεν είμαι μαλάκες. Λίγο, μια, δυο, μου διάσανε στην αρχή, φοβηθήκανε στη συνέχεια. Φοβηθήκανε, έγινε αυτό και ναι, βγάλανε αποθυμένο πολύ όμως, φίλε, έτσι. Ναι, ναι. Το κακό είναι ότι γενικά στην όλη υπόθεση γίνεται κακό. Με όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καταστρέφηκε ό,τι και όποια εθνικό ρεύμα υπήρχε στη πλανιότητα. Όποιος είναι δικός μας, ήταν πραγματικός από το Κύπρο, φίλε. Καλύτερα. Μπορεί να σου βγει το πρώην αναρχικός και ο Πασοκτζής να πούμε μέσα. Έτσι δεν είναι. Να στηθείς άλλες βάσεις στο κίνημα, φίλε. Ναι, για καλό είναι. Να στηθείς άλλες βάσεις στο κίνημα.